Ποδαρικό με νέα αύξηση πάνω από τα 350 ευρώ στη χονδρική του ρεύματος κάνει ο Ιούλιος, συνεχίζοντας την κούρσα της ακρίβειας στην ηλεκτρική ενέργεια. Ο Ιούνιος κλείνει με άλμα στη μέση τιμή της χονδρικής στα 240 ευρώ τη μεγαβατόρα, από 225 ευρώ που ήταν το Μάιο, με τους καταναλωτές να βρίσκονται πλέον σε αδιέξοδο. Πέρυσι πλήρωνα μέχρι 250 και φέτος ήρθε 480. Το ρεύμα ακολουθεί το ράλι στο φυσικό αέριο που τρέχει με σπασμένα φρένα, πάνω από τα 145 ευρώ τη μεγαβατόρα. Συνολικά τον Ιούνιο η άνοδος της τιμής έφτασε το 50%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον περασμένο Σεπτέμβριο. In our view, the key to where prices go from here is really in the duration of these supply cuts. Από αύριο τίθεται σταδιακά σε λειτουργία ο νέος μηχανισμός υπολογισμού των τιμών. Καταργείται στην ουσία η ρήτρα αναπροσαρμογής. Και ο κύριος Αλεξόπουλος. Θα το δουν στο λογαριασμό τους όλοι οι Έλληνες. Η κυβέρνηση θα ανακοινώνει κάθε μήνα νέες επιδοτήσεις με στόχο να φτάνει στον καταναλωτή μια τιμή της τάξης των 15 με 16 λεπτά την κιλοβατόρα. Θα πρέπει να διαλέξουμε ποιος θα μας κάνει τη μικρότερη αύξηση. Αλλά δεν μπορεί ο καταναλωτής κάθε λίγο και λιγάκι να αλλάζει παρόχους συνέχεια. Από σήμερα το βράδυ, όσοι υπέβαλαν φορολογική δήλωση για το 2021 μετά την αίτηση για το Power Pass και άλλαξαν στοιχεία κατοικίας, θα χρειαστεί να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για τα αναδρομικά στο ρεύμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν ξανά περίπου 2.500 πολίτες. Το σύστημα μου ξαναβγάζει την αίτηση προς υποβολή, άρα ουσιαστικά δεν δέχεται την αίτηση που έχω κάνει. Στο μεταξύ, τις τελευταίες ημέρες επιστρέφει στο προσκήνιο ο Λιγνίτης, με τη συμμετοχή του στο ενεργειακό μείγμα της χώρας από 5 και 6% που ήταν έως το Μάιο, να προσεγγίζει πλέον το 15 και 20% αυξάνοντας σημαντικά το μερίδιό του στην ηλεκτροπαραγωγή.